Γεια χαρά, μαγκές. Τι γίνεται, γάβρι μου. Αντί για 7-1, 4-1. Μεγάλη παραολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Μου έκανε εντύπωση ότι μετά το τέταρτο γκολ κυνηγάγαμε το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο. Ήμασταν κοντά, χάσαμε τον πέναλτι. Ο Φορτούνης ήταν κουρασμένος εκεί την ώρα. Έτσι πιστεύω από κούραση έχασε τον πέναλτι. Ο Μπιέλ δεν δικαιολογείται για μένα. Παιδιά, αυτό το γκολ που έχασε δεν δικαιολογείται. Κι ας μπαίνουν όλα, κι ας χάνονται όλα. Αυτό το γκολ μόνο μπαίνει. Τέλος πάντων, μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη. Τι, μεγάλη νίκη. Σεπτέμβρη μήνα. Έχουμε τρελαθεί στα ντόρτια. Μόνο Πανσεραϊκός έφαγε 2 γκολ. Όλοι οι άλλοι στο Καραϊσκάκι 4. Λοιπόν. Μαχητικότητα, μου άρεσε των παιχτών και αυτοί που μπήκαν αλλαγές και αυτοί δείξανε. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, έχει 2 παιχνίδια ακόμα, ένα στα Γιάννα και ένα στη Σερβία. Κερδίζοντας αυτά τα 2 παιχνίδια, μετά έχουμε μια διακοπή που μετά τη διακοπή θα δείτε άλλον Ολυμπιακό ακόμα καλύτερο. Και υπάρχει ο ένας με τον άλλον, θα έχει μάθει το παιχνίδι του άλλου, τέλος πάντων. Θα παίξει ο Ολυμπιακός ακόμα καλύτερη μπάλα. Θα είναι και η διακοπή που εκεί θα γίνουν ακόμα πιο πολλές προπονήσεις, πιο αυτοί οι καινούργοι παίκτες που έχουν έρθει. Όσο περνάνε οι μέρες θα είναι συν για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, τώρα είπα στα Γιάννενα ένα παιχνίδι. Στη Σερβία πρέπει να κερδίσουμε. 2 νίκες με τους Σέρβους, έχεις βγει τρίτος για πλάκα. Και έχουμε ακόμα τι θα γίνει στον Όμιλο. Λοιπόν, ο κόσμος, παρόλο τις προβλέψεις των ειδικών εκεί για τον καιρό, για βροχές και τέτοια, 20.000 κόσμος. Μ' αρέσει και κάτι μηνύματα που έχετε στείλει. Ένα που διαβάζω είναι και τα καρυπίδια μέσα. Καλό ρε μαγκιά. Και τα ντόρτια, η πούτσα έχει φτάσει μέχρι τον πύργο το Λευκό. Άρη, άρη, ξεκολιάρη, εντάξει, τα γνωστά. Αλλά εγώ, εντάξει, ικανοποιήθηκα, μου άρεσε η ομάδα μας. Ήθελα 7 γκολ. Είμαστε πολύ κοντά στο 7. Αλλά έχω μείνει ικανοποιημένος, αυτά που είπα πριν, η μαχητικότητα, 4-1, δεν αράξανε ποτέ, συνεχίζανε. Πολύ καλός παίχτης, μεγάλη μονάδα για τον Ολυμπιακό Ροντινέη. Ο Ρέτσος πήγε καλά, όλοι και όλοι άμυνα, εντάξει τώρα. Παιδιά, καμιά φορά. Δηλαδή και 2-0 να γινόταν, γιατί μου είπε κάποιος όμως γινόταν 2-1. Θα χάναμε, δεν θα χάναμε καθόλου φίλοι. Θα τρώγανε πάλι 4. Άστο. Και το απεδείχθη αυτό που είπα με την μπάλα που έπαιξε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο πρώτο ήταν πολύ καλός. Συγχαρητήρια στους παίκτες, έτσι, στην ομάδα, στον προπονητή. Συνεχίζουμε. Στον κόσμο συγχαρητήρια πάλι, συγχαρητήρια. Δηλαδή, γιατί παιδιά, πολύ κόσμος, άκουγε τους μετεωρολόγους και λέγανε μπουμπουνιτά, βροχές και καταιγίδες. Τέλος πάντων, έμαθα πριν από λίγο ότι στο Βόλο γίνεται πάλι χαμός. Μακάρι να σταματήσει. Τώρα τι γίνεται αυτό το πράγμα, τι να πω ρε παιδιά. Και να μην πάθει άλλος πάλι χάσει το σπίτι του, αυτά όλα που παθαίνουν με τις κολοβροχές. Αυτές δεν είναι βροχές, αυτή έχει ανοίξει ο ουρανός. Μακάρι να βοηθήσει ο Θεός να σταματήσει. Να μην πάθει κανείς τίποτα. Σαν και αυτά που πάθανε το περασμένο δεκαήμερο. Λοιπόν, ένα που έχω να σας πω για τον Άρη, τα είδα το παιχνίδι και εσείς, θα μου πείτε τώρα που θα μιλήσουμε. Δεν έχω πολλά να πω. Ένα μόνο που με ρωτάτε με την Μπαρτσελόνα τα ειστήρια πότε θα βγούνε. Βγήκανε παιδιά και με την Παρτιζάν και με την Μπαρτσελόνα. Για ποδόσφαιρο, πιο μετά. Μετά τα Γιάννα, θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν,
Να πάμε σε γραμμές. Δεν έχω να πω πολλά, παιδιά. Μετά από αυτόν τον αγώνα που είδαμε, ο κόσμος χάρηκε μπάλα, όπως και εγώ χάρηκα. Βέβαια, εγώ ήθελα 7 στον Άρη τον ξεχωριάρη. Και όπως λέει και ο φίλος μου εδώ, το μήνυμα που έστειλε, και τα καρυπίδια μέσα. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, είναι μεγάλη μονάδα, παιδιά. Ο πολύ καλός παίκτης, Βραζιλιάνος. Τώρα τέτοιο μπακ, παιδιά, από ομάρ έχω να δω. Τέτοιο δεξί μπακ. Λοιπόν, εμπρός. Και οι άλλοι παίκτες πήγανε καλά, και ο Φορτούνης και ο Ρέτσος και ο... Όλοι πήγανε καλά, παιδιά. Όλοι, όλοι. Και ο Ελκαμπή και ο... Και ο, το άλλο, το σέντρεφορο Σέρβος. Σέρβος, ε. Καλά δεν τον είπα. Ναι, λοιπόν, εμπρός.